την ημέρα που ο Γιάννης ψηφίστηκε αρχηγός της Ανατολής και θα διαλέξει τους συμπαίχτες του. Αυτή την ημέρα παίζω και εγώ το All-Star Game. Είναι Παρασκευή, 24 Γενάρη και θα παίξει το All-Star Game. Με τον Καρέτσο να θέλει να είναι αυτή τη φορά πρωταγωνιστής και όχι κομπάρσος όπως ήταν στο... Πώς το λένε... This is a frighteningly good team to try στο challenge, το Rising Star Challenge. Άντε πάμε να παίξουμε! Έλα πάμε All-Star Game! Και δεν είμαι βασικός. Ρε φίλε! Πώς γίνεται να μην είμαι βασικός ρε φίλε! Αφού ψηφίστηκα στους 5... Καλά, εντάξει. Ωραία, ωραία το παιχνίδι. Παπαρίζεται απίστευτα. Πάλι δεν είμαι βασικός, εντάξει. Πότε με έβαλε, μετά από 6 λεπτά. Κερδίζει η ομάδα τουλάχιστον. Ωραία πάσα. Ας το χωρίσω όμως. 23-9 κερδίζει η ομάδα του Γιάννη. Παίζει την ομάδα του Γιάννη. Έλα μωρέ. Είμαι στην Ανατολή, στην ομάδα του Γιάννη, αλλά δεν είμαι βασικός και έχω εκνευριστεί πάρα πολύ. Γιατί δεν είμαι βασικός, αφού ήμουν πραγματικά, δηλαδή... Δεν ξέρω τι κάνει το παιχνίδι. Ωρες, ωρες, πραγματικά δεν ξέρω τι κάνει το παιχνίδι, αλλά εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Ω, δεν πέρασε πάσα, ρε. Ωραία, αυτοί βγάζουν τον εφηβιασμό. Έλα, πάμε. Κοίτα, ωραία, άμυνα που παίζει ο τύπος. Έλα. Έλα. Την έφαγε, ρε. Εγώ φταίω. Εγώ έκανα violation. Όχι. Εγώ τι έκανα, δεν έκανα τίποτα εγώ κακό. Πήρα το rebound μόνο. Αλλά μου το μέτρησε για λάθος μάλλον, ε. Δεν μου τελείωσε, έμενε η μπάλα στα δικά μου χέρια. Και έκανα τάπα χωρίς να προλάβει να σουτάρει ο άλλος. Τάπα από το πουθενά. Και τζάμπο. Ω, και ξυλίγει, ξυλίγει! Εγώ πρέπει να σας πλακώσω το ξύλο που δεν έχετε βασικό ρε φίλοι και παίζω εδώ πέρα με τους παγκίτες. Α, τι ήταν αυτό ρε, airball! Ο Westbrook! Κοίτα εδώ μειώσανε, γρήγορα. Έκαναν ένα γρήγορο 4-1, εντάξει, μειώσανε. Άντε γεια σας όλοι! Άντε γεια σας όλοι! Έλα, πιέζουμε σε όλο το γήπεδο, παιδιά! Ωπ, ωραίος! Ωραία, πάσα στο Westbrook! Πάλι τα κάνεις κατά. Δεν του ξαναλέω την μπάλα. Με φάγε τάπα, ρε. Και πήγε να βάλει ο τύπος, ρε. Πω! Μίτσος, μαγεία! Τι έκανα, τι έκανα εκεί πέρα. Μαγεία, μαγεία, σκέτη μαγεία. Απόλαυση, καταπληκτικό καλά από το Μιτσάρα. Όχι φάουλ. Πιέζουμε την μπάλα, σωστά, σωστά. Overplay τον Πολ, να μην πάρει μπάλα. Όχι φάουλ, μωρέ. Είναι νούμερο 2 στο draft αυτό. Wow, Λαντίπο. Αχ, πάλι λάθος.
Είναι ο Γκομπέρ. Αχ, παραλίγο! DeRozan surveying the D. Fade away. Αλλά δεν μπαίνει αυτό το μέσα. Τι έβαλε ρε ο τύπος. Τι έβαλε ο τύπος! Φαουλ. Δεν με σταματάς, Πολ. Δεν με σταματάς. Και τα νεύρα μου, γιατί πρέπει να αποδείξω ότι αξίζει να μονστάρ σε πολύ λίγο χρόνο. Γιατί που θα τελειώσει το κόρτερ, λογικά θα με βγάλει. Άντε να παίξω κάνα δύο λεπτά μετά. Έλα πάμε, πάμε ομάδα, πάμε. Λίγιο Κέμπα. Φύγαμε! Άστο φίλε. Μπράβο ρε Σίμονς! Ωραία assist. Έδωσε ο Μιτσάρας. Walker! Κέμπα, Κέμπα! Ρε φίλε, τη ζάλισε την μπάλα. Δηλαδή πραγματικά δεν ζαλίστηκες. Τόσο σέλα. Ντόνσι σώζει την μπάλα. Μην σου βγάζει τον ενδιασμό. Πάλι χαζομάρα ο Westbrook. 32-17, μάλιστα. Άμα δεύτερο quarter. Άμπα, παίζω, πώς και έτσι. Έξποντ, δύο ριμπάν, μία assist. Ο Μιτσάρας. Βγάλε το Westbrook που είναι παγωμένος, ρε. Έλα, 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 πίεσε, 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 εδώ. Ω, μόνος του DeRozan. Το παίρνει το ριμπάν όμως ο Μίτσος. Και τρέχει ανάμεσα σε όλους. Και βγάζει και πάσα τελικά, γιατί είναι και πολύ αλτρουιστής ο Μιτσάρας. Αν δεν τελειώσει μόνος το δώσε ασίστ. Αχ! Πώς έκανε το φάουλο κι εγώ, ε. Γκασόλ. Μη με βγάλεις, σε παρακαλώ. Παίζω καλά, το ευχαριστιέμαι. Ας το φίλε, δεν με προλαβαίνεις. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε! Αυτό είναι το All-Star για τον Καρέτσο. Παίρνει την μπάλα, τρέχει, τρέχει, τρέχει και βάζει το καλάθι. Ε, τι έκανες μωρέ, τι φάουλ ήταν αυτό τώρα. Εντάξει, καλή ωραία πίεση, είπαμε. Να βοηθήσει να φτιάξει την ψυχολογία του μέσα από την άμυνα Westbrook που θα έχει σπάσει την επίθεση. Ω, μας έκανε χαζούς όλους. Τι έκανε ρε φίλε, δεν το έχω αυτό. Ω, και έδωσα φάουλ, δεν έχει βολές. Μη με βγάλεις. Οπ, φαουλ. Τυχώς, γιατί ήταν λάθος το πολύ τούβλο το lay-up μου. Έλα να φτάσουμε τους 10 πόντους, All-Star 2020. Κοιτάτε εδώ πέρα το replay. Ναι, μου πιάσε τα πατσοκίλια στη μέση και μου έκανε φάουλ. Μέσα και οι δύο. Ήδη 10 πόντους για τον Μίτσο. Πω τι έκανε ρε φίλε, ανάμεσα τρεις. Μέσα Ντόντσιτ, μέσα West Harden. Είναι Team Giannis, αλλά ο Giannis δεν είναι ακόμα μέσα. Το έχει Σίμονς εκεί με τον κοντό. Φυσικά και το έχει. Εξαιρετικά. Αλλάξαμε. Αχ. Ο Γιάννης που είναι. Διαφορά έχει πάει στα ύψη. 18 πόντους για την ομάδα του Γιάννη. Α, κλέψιμο Μιτσάρας. Το κάνει μόνος του. Όχι ρε φίλε. Εντόβαλα αλλά κέρδισα το φάουλ. Δεν πειράζει. Θα πάμε τη διαφορά στους 20.
Τι άλλο πρέπει να κάνω για να αποδείξω ότι αξίζω να είμαι βασικός. 12 πόντους, 3 rebound, 3 assist, ένα κλέψιμο, μία τάπα. Και έχω παίξει, ξέρω εγώ, κάτι τύπου φάση 6 λεπτά. Ο πήγε και ο Στεφ. Τώρα. Όμω κάνει κάτι δεν πρέπει να παίζει, τραυματία, εντάξει. Και Ντουράν μέσα, γι' αυτό είναι τραυματία. Ναι, αλλά Μιτσάρα κλέβει την μπάλα. Ασίστ τον Χάρντεν. Φοβερό ευνηδιασμό. Πήγε για τη βοήθεια στον Ντουράν, του κλέψε την μπάλα. Είδε τον Χάρντεν να φεύγει στον ευνηδιασμό, του την έδωσε. Oh. Έλα πάμε. Ρε Μίτσο, πώς το χάσε αυτό. Έτσι το χάσε αυτό, τέλος πάντων. Κανείς εκεί. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, πάμε. Λεμπρόν βλέπω μέσα, μόνο ότι το κούμπο λείπει. Ωραίο screen, αλλά ας το έχεις ο Σίμονς. Αν θα πάω στον παίχτη μου εγώ. Καλά, εντάξει. Φύγαμε! Ωραία, Μίτσο. Προσποίηση μετά το επιθετικό rebound. Μέσα και αυτό! Άντε μπράβο, άντε μπράβο! Γιατί μειώθηκε το take over πριν, τι έκανα λάθος. Εντάξει, κάτι θα βάλει και ο Κάρι τώρα. Έλα, 27-46 πάμε, 14 πόντου για τον Μίτσο. Όχι ρε! Και κάρφωσε ο Κάρι με τα δύο χέρια! Play, then the emphatic stuff. Well, turning defense to offense, we talk about it all the time. Try to hit. Τι σου κανά, Καϊρή. Ακροβατικό τρελό, σπάσιμο στον αέρα. Και μετά άφησα την μπάλα εκεί και μπήκε ευτυχώς. Ευχαριστώ, Λεμπρόν. Άστο, φίλε, δεν με πλάβαινεις. Και ανάποδο, λέει, άφησα τον διασμό από το Μιτσάρα. 50-29! Άμυνες, rebound, assist, πόντι! Μόνο τρίποτα δεν έχει βάλει ο Μίτσος. Εντάξει, θα τα βάλουν κάποια τέτοια. Τα ΕΜΑΤ λογικά θα με βγάλει έξω τώρα. Έχω παίξει 4 και 5-9 λεπτά από τα 15. Για να νοματικώς έχω παίξει αρκετά. Έλα, πάμε. Ναι, προφανώς θα με έβγαζε έξω. 32-50 το σκορ το άφησα και το βρίσκω το 50-68. Διαφορά παραμένει στο 18 και με μία βολή 2 ο Λούκα. Στο 19. Εκεί, 19 πόντι. Η διαφορά. 50-69. Πάμε για δεύτερο ημίχρονο, δεν έπαιξα άλλο στο πρώτο. Το θέμα είναι να δούμε θα παίξει στο δεύτερο. Δεν θα με κρατήσει τον μπάγκο και θα τρελαθούμε τελείως. Συν 4 έχω εγώ μονάχα όσο παίζω. Μάλιστα. 18 πόντι, 4 rebound, 4 assist, 2 κλεψίματα. Team Great B. Να με αφήσει να παίξω περισσότερο στο δεύτερο. Καλά, με ξεκινάει από τον μπάγκο, οκ. Πότε θα με βάλει μέσα. Τι ρε φίλε! Ένα λεπτό! Ρε μαλάκα, είναι δυνατόν. Δεν μ' έβαλε καθόλου στο δεύτερο. Εντάξει. Δεν παίζει αυτό το πράγμα τώρα. Τα νεύρα, μάτε ρε γαμίσου. Δεν με αφήνεις εδώ πέρα να παίξω καθόλου το All-Star που τόσο κόπο έκανα. Με έκλεψε το παιχνίδι, με έκλεψε έτσι, πραγματικά με έκλεψε. Δεν έπαιξα καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο, είναι δυνατόν. Άντε ρε φίλε, έφτασε στους 20 πόντους ρε φίλε, μέσα σε 6 λεπτά ρε φίλε. Και δεν μ' άφησες να παίξεις το δεύτερο ημίχρονο. Άντε ρε, έχω κνευριστεί τα μάλα. Here is Paul.
Ούτε ένα quarter δεν μ' άφησε να παίξω. Shot and game clock separated by five. The putback, he hangs in there and cashes in on the second chance points. Ας το διάλογο. Πραγματικά. Assertive, aggressive, relentless, hard working. He's just a dogged offensive rebound. Leonard with no one around. And a great assist. Ρε φίλε, πω πω ξενερώσεις πάρα πολύ. Ήθελα να δείξω εδώ πέρα σε όλους σας πόσο καλά θα παίξουν το All-Star και τελικά παπάρια. Δεν μ' άφησε να παίξω καθόλου. Κερδίσαμε, οκ. Και εγώ έπαιξα ελάχιστα. Αλλά δεν το βάλω γι' αυτό, θα σε κατά τρία κλέψιμα. Τι άλλο πρέπει να κάνω. Ναι, κερδίσαμε. Εντάξει, ντροπή και έσχος. Έχω εκνευριστεί. Θα συνεχίσουμε με την ομάδα μας κανονικά την άλλη εβδομάδα. Θα παίζω όσο θέλω, που το έχω κανονίσει.